Πρώτο πυλόν βρίσκεται ο καύσωνας διαρκείας που θα σαρώσει από αύριο τη χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, αγγίζοντας ακόμη και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Κάλεσμα στους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση, απίθυνε ο Βασίλης Κικίλιας. Προσοχή και προστασία, πρώτα απ' όλα για τις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, τα βρέφη, τα ζώα συντροφιάς, και ειδική μέρημνα και για τους εργαζομένους και για όλους τους πολίτες αυτές τις μέρες, τη μέγιστη δυνατή ευθύνη όλων μας. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα και στην Κρήτη για την αντιμετώπιση του καύσωνα, ενώ σε αρκετούς δήμους θα λειτουργήσουν διαμορφωμένες κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εν όψη του πρώτου κύματος καύσωνα και στην Κρήτη. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επικρατήσει και στο Δήμο Ηρακλείου από αύριο μέχρι και την Κυριακή, με αύξηση των θερμοκρασιών σταδιακά μέχρι και 38 έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Η κορύφωση της ανόδου της θερμοκρασίας σε ό,τι αφορά το Δήμο Ηρακλείου αναμένεται την Κυριακή. Από την πλευρά της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηρακλείου και όλων των υπηρεσιών έχει τεθεί ήδη σε ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος. Σπίτι με air condition. Δεν είναι ένα κυκλοφορείς με αυτό το καύσωνα. Θάλασσα. Θάλασσα. Ναι. Οι φίλοι σας λέει σπίτι, εσείς λέτε εγώ θάλασσα. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, θα προσέχουμε. Μέσα στο σπίτι. Τι έχουμε προβλήματα υγείας και πρέπει να είμαστε μέσα. Οπότε θα συνευστικά μέσα στο σπίτι με το αρκοντήσιο, γιατί δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Παραλία, άμα δεν φυσάει αέρας, έχει ήσυχη θάλασσα στην παραλία. Δεν θα είναι ο πρώτος, ούτε τελευταίος. Θα τον αντέξουμε. Κοντά στη θάλασσα είμαι, δύο βήματα, αλλιώς με air condition στο σπιτάκι. Οπότε παραλία, καπέλο, αντιλιακό, έτσι, νεράκι. Έτσι, καλοκαίρι είναι, καύσωνας θα έρθει, δεν πειράζει παιδιά. Στο σπίτι μου. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ θερμοκρασίες Σαχάρας θα σημειωθούν στα νότια παράλια του νομού. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε κανονίσει τις μέρες που θα υπάρχει καύσωνας να είναι ανοιχτό το πολυκέντρο του Δήμου Φεστού με τα air condition. Ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε από την καθημερινότητα, αναγκαστικά θα τα κάνουμε με οποιοδήποτε καιρικές συνθήκες και άλλα. Ο καύσωνας κλέον εντάσσεται στα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με διάρκεια τουλάχιστον 6 ημερών. Θα είναι δύσκολο, μάλιστα. Έχει θάλασσα, έχει από όλα. Οπότε θα πάτε παραλία. Παραλίες, εδώ, εκεί, ταξιοθέατα, όπου παντού. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι είναι στην Αθήνα και στην Πάνω Ελλάδα. Εδώ θα έχουμε το αεράκι μας, τα μελτεμάκια μας. Θεωρώ ότι θα είναι ένας πιο ζεστός καιρός από τους κανονικούς. Και θα τα αντιμετωπίσουμε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ας κάτσουν στο air condition μέσα. Δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε η πολιτική προστασία προκειμένου να είναι προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, όπως να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς, να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία και να πίνουν άφθονο νερό.